Συντέκνησες, συντέκνηκες τεκνάκια, καλησπέρα σας. Είδα κάνετε, καλά, ε. Ευέρωτο αν έχετε λεφτά. Καταλάβετε πως τούτο να είναι πολύ, πολύ δεύτερο. Ρωτώ αν έχετε την υγειά σας. Αν έχετε την υγειά σας, ούλα τάσετε. Γιατί αν δεν την έχετε και χρειαστεί να πάτε σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε σας θα ανακαλύψετε την άψογη, την άριστη λειτουργία, ντονε. Τούτη να την άψογη λειτουργία ανακάλυψε προχθές και μια βουλευτίνα που χρειάστηκε να πάει τη μάνατζη για νοσηλεία. Α, κερά βουλευτίνα, εσύ τα ανακάλυψες πολύ πολύ αργά. Εμείς το έχουμε ανακαλυμμένο από χρόνια και ειδικά όσοι από μας δεν έχουν την παχιά τσέπη για να πάνε στην ιδιωτική υγεία για βοήθεια. Μα ας βγούμε με σώσπεζα στον δρόμο να ακούσουμε είτε θα μας πείτε κι εσείς. Σε ρωτήξω κάτι τι είσαι. Δεν μου λέτε, έχετε υπόψη σας τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με τον τέλειο τρόπο, τον πιο τέλειο ή... Μάλλον ή. Μάλλον ή. Πότε λειτουργούν, πότε ή. Όχι καθόλου. Ή. Όχι. Να είσαι καλά. Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με τον πιο τέλειο τρόπο ή... Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε. Καλή σας χώνεψη. Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με τον πιο τέλειο τρόπο ή... Η συνάδελφος Κατίνα Ανοιχτορθούνη έχει καλεσμένους απόψε την κυρία Ρινάκη Κουφαφτάκη και το Γιώτζη, τον Νόντα Κουφαφτάκη. Ας ακούσουμε την κουβέντα τον. Κύριε Νόντα Κουφαφτάκη, μιλήστε μας για την περιπέτεια που πέρασε η μητέρα σας στο νοσοκομείο. Νεκροταφείο! Ναι, κοπελιά μου, με την περιπέτεια που επέρασα από λίγο να καταλήξω στο νεκροταφείο. Δεν παραγγέλω, μάνα, μη μιλείς. Μα εγώ θα πω όλα τούτα να σου γίνονται στο νοσοκομείο. Εγώ θα καταγγείλω όλα τα στραβά και τα ανάποδα να τα ακούσει η κυβέρνηση. Θα πέσει η κυβέρνηση. Μπα, παιδί μου, δεν το πιστεύω. Ο ασημίτης κάθεται κολλό. Μάνα, βούλωσε το στόμα σου. Το λοιπόν, κυρία δημοσιογράφος, εμένα η μάνα μου έκαμε εγχείρηση στη Χολίτζη, αφού επερίμενε 5 μήνες στη λίστα γραμμένη. Γραμμένη. Ναι, παιδί μου, γραμμένη μ' είχανε. Μα πού να κατένε πως κι εγώ τσιχογραμμένους. Στις εκλογές ψηφίζω Softex. Softex, τι κόμμα είναι αυτό? Μα, κυρία δημοσιογράφος, δεν είναι κόμμα, φαρφοπετσέτανε. Το λοιπόν έκαμε η μάνα μου εγχείρηση στη Χολίτζη και μετά δεν υπήρχε θάλαμος στο νοσοκομείο να τη βάλουν μέσα. Ούτε καν διάδρομος. Όχι, ούτε διάδρομος. Ούλα ήτανε μπίγκα. Μόνο η ταράτσα του νοσοκομείου ήτανε άδεια. Εσάξανε το λοιπόν ένα μπρόχειρο αντίσκηνο στην ταράτσα και τη βάλανε μέσα. Τι μας λέτε καλέ, βάλαν τη μητέρα σας στην ταράτσα του νοσοκομείου παρόλο που ήταν και εγχειρισμένη? Ναι, μα δεν υπολογίσανε πως το βράδυ θα φυσήξει αέρας. Εφύσηξε δυνατός αέρας, ανεμοστρόβιλος, πάνω από 10 μποφόρ. Επήρανε λοιπόν τη μάνα μου μαζί με το κρεβάτι και πού την επήγαινε. Απίστευτα πράγματα. Πού την πήγε ο αέρας? Πού την πήγαινε? Στο Ιράκ. Στο Ιράκ? Ναι, στο Ιράκ. Κι είναι σαν τις ημέρες οι μουσουλμάνοι εγιορτάζανε το Ραμαζάνι. Ναι, ήτανε χιλιάδες μουσουλμάνοι γονατιστοί και προσεύχουντονε. Ξαφνικά θωρούνε εξ ουρανού τη μάνα μου με το κρεβάτι και προσγειώνεται απάνω σε ένα τζαμί. Οι μουσουλμάνοι εθαρούσανε πως μέσω τσιγριούλας τον εστέλνει ο Αλλάχ μήνυμα και αρχίξανε και την προσκυνούσανε με δέος
και στο τέλος την πήγανε και στον Σαντάμ Χουσέιν. Και την προσκύνησε και ο Σαντάμ. Όχι, ο Σαντάμ δεν την προσκύνησε, ναι, γιατί δεν επίστεψε, ναι, πως την έστελνε, ναι, ο Αλλάχ, αλλά ο Κλίντον για κατασκοπία. Την εζύγωξε, ναι, το λοιπόν από τη χώρα και ξαναγιάειρε, ναι, στην Ελλάδα. Ναι, παιδί μου, καλέ πέρασα στο Ιράκ. Μόνο πούτρεμα μην πέσω σε αμερικάνικους βομβαρδισμούς και πάω κι εγώ από κανένα τόμαχοκ. Κύριε Νόντα, μετά από αυτή την περιπέτεια που πέρασε η μητέρα σας, θα την ξαναπάτε σε δημόσιο νοσοκομείο. Και βέβαια θα την ξαναπάω, κυρία δημοσιογράφος. Φτάνει να μην τη βάλουνε σε διάδρομο ή σε θάλαμο, αλλά να τη βάλουνε στην ταράτσα και να φυσά και αέρας. Γιατί η μητέρα μου επιθυμεί να επισκεφτεί και άλλες χώρες, όπως Ασία, Αυστραλία, Τόκιο, Χονολουλού, Μπαχάμες, Χαβάη, Αφρική, Σοβιετική Ένωση, Λατινική Αμερική και θέλει να πάει και μέχρι τη Βουλή για να σύρει στις 300 το αυτή. Ναι, ναι, ναι.